Και δεν είναι άλλος, όπως έχω προαναγγείλει από τον επικεφαλή της παράταξης ανάπτυξη τώρα, ο κύριος Γιώργος Νίτσας. Κύριε Νίτσα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας εδώ. Και αν δεν κάνω λάθος, μας θυμάτε διπλά, γιατί είναι η πρώτη σας δημόσια θα είναι τοποθέτηση συνέντευξη μετά τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Πρίσμα. Πράγματι είναι η πρώτη ζωντανή συνέντευξη που δίνω μετά τις δημοτικές εκλογές. Και προσωπικά σε εσάς, μετά από 4 χρόνια βρισκόμαστε, έχω τη χαρά να... μετά από 4-3,5 χρόνια έχω τη χαρά να έρχομαι. Μεσολάβησε ένα διάστημα. Κάπου θα έγινε κάποιο λάθος. Θα το πω έτσι απλά και όπως το αισθάνομαι, σαν να είμαστε σε μια κουβέντα, σε μια καφετέρια, κύριε Νίτσα. Τι πήγε λάθος? Δεν πήγε τίποτα λάθος, Χριστό. Δεν πήγε απολύτως. Εγώ θεωρώ ότι δεν πήγε τίποτα λάθος. Έγινε μια... μιλάμε για το εκλογικό αποτέλεσμα. Για το εκλογικό, προφανώς. Έγινε μια μάχη, θα τη χαρακτηρίζαμε. Ήταν ένας προεκλογικός αγώνας. Εμείς είχαμε βάλει κάποιους στόχους, είχαμε σταθερή στις θέσεις και στις απόψεις μας, κάναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα, ανταποκρίθηκε η κοινωνία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ το ότι πιστέψανε σε αυτό το ανοιχτό κάλεσμα γύρω στο 12,5% της τοπικής κοινωνίας. Από το 16% που είχαμε πάρει το 2019 φτάσαμε στο 28,5%, 28,7%, 29%. Ναι. Δεν θέλω όμως. Βέβαια, δεν πετύχαμε τον στόχο που ήταν να είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή. Από αυτή την άποψη, ναι, η ανάπτυξη τώρα έχασε τις εκλογές, αλλά οφείλουμε να πούμε ένα τεράστιο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 5.000 ανθρώπους που πιστέψανε, χωρίς να μπορούμε να τους τάξουμε κάτι, χωρίς να τους έχουμε δώσει κάτι. Το μόνο που τους δίναμε ήταν την ιδέα και την πρόταση για την επόμενη μέρα. Παράλληλα όμως, είμαστε εδώ, είμαστε πάντα έτοιμοι και δυνατοί να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε Πρεβεζάνο. Συμφωνώ ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος με σχέση τις εκλογές του 19, όμως το 19 υπήρξαν, αν δεν κάνω λάθος, 7 ψηφοδέλτια, ενώ τώρα ήσασταν 3 ψηφοδέλτια. Ναι, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Η κάθε παράταξη μετράει τα δικά της αποτελέσματα. Και εμείς θέλαμε, βάσει του προεκλογικού μας λόγου και τις πρότασεις που καταθέσαμε στην τοπική κοινωνία μέσω του προγράμματός μας, αλλά και μέσω από τα κακώς κείμενα που εμείς βλέπαμε σε αυτή τη δημοτική αρχή, να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία, να τους πούμε ότι υπάρχει άλλη πρόταση, υπάρχει μια πρόταση που πραγματικά δίνει προοπτική και διαφάνεια για την επόμενη μέρα στο Δήμο της Πρέβεζας. Δυστυχώς για μας πείσαμε ένα μεγάλο αριθμό πολιτών. Μπορούμε να το δούμε ότι η πλειοψηφία ψήφισε την άλλη πρόταση, την πρόταση της ανάπτυξης τώρα και της λαϊκής συσπήρωσης, αλλά λόγω ενός εκλογικού νόμου που πάλι το είδαμε επηρέασε και δημιούργησε καταστάσεις για να αλλάξει να συνεχιστεί αυτή η πορεία αυτής της δημοτικής αρχής. Και έτσι, με βάση τον εκλογικό νόμο, τέλειωσε η εκλογή την πρώτη Κυριακή. Ας μην ξεχνάμε ότι άλλαξε ο εκλογικός νόμος, κομμένος και ραμμένος, στα μέτρα των νυν δημάρχων, και με το ποσοστό του 43%, αλλά και με την συνάντηση και την κάθετη συμμετοχή της μιας κάλπης πλέον, όχι της δύο, με τους προέδρους των χωριών. Και αυτό φάνηκε απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, ότι το σύνολο, το 80-90% των προέδρων ήταν υποψήφιοι με τους νυν δημάρχους, γιατί υπήρχε μια συναλλαγή και όχι μια επικοδομητική δράση. Γιατί μπορούμε να το δούμε ότι όλοι οι πρόεδροι, και αυτά είναι γνωστά, φαίνονταν στα δημοτικά συμβούλια, φαίνονται στα τεχνικά προγράμματα. Όλοι οι πρόεδροι αντιδρούσαν και κατηγορούσαν τις δημοτικές αρχές, όχι μόνο της Πρέβεζας, όλης της Ελλάδος, και έχουμε παραδείγματα και στο νομό Πρέβεζας. Αλλά τελικά, στο βωμό, στο να ξαναεκλεγούν πρόεδροι,
και μέσω από διάφορων έργων της τελευταίας στιγμής, ρουσφετιών της τελευταίας στιγμής, και για να επανεκλεγούν κατεβήκαν και έτσι δώσανε τη δυνατότητα να εκλεγούν ξανά οι περισσότερες δημοτικές αρχές. Και όπου είδαμε, και συγγνώμη έτσι που μαγρηγορώ, αλλά και όπου είδαμε ότι πήγαμε στη δεύτερη Κυριακή, θα δούμε ότι τα αποτελέσματα είναι συντριπτικά κατά των δημάρχων που διοικούσαν το Δήμο. Γι' αυτό και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να τελειώσει η κατάσταση από την πρώτη Κυριακή. Άρα κύριε Νέτσα, αν κάνατε ένα flashback, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας, δεν θα αλλάζατε κάτι στη στρατηγική σας. Κοίταξε, δεν θα άλλαζε κάτι στη στρατηγική. Ενδεχομένως, είπατε κάτι πριν ότι μειώθηκαν τα ψηφοδέλτια. Εμάς αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ήταν, δηλαδή, η κρίση των άλλων συνδυασμών και των πολιτικών κομμάτων που δεν κατάφεραν, ενώ προσπάθησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ακόμη και η Ανταρσία, όλοι προσπάθησαν να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, το ότι δεν κατάφεραν να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο δεν ήταν ευκαιρία για την ανάπτυξη τώρα, αλλά ήταν μια ευκαιρία για τις άλλες παρατάξεις να ενσωματώσουν με το μεγαλύτερο μερίδιο των ψηφοφόρων, των οργανωμένων, των ανθρώπων που διαχειρίζονταν τα κομματικά γίγνεσθε, και εδώ είναι μικρή κοινωνία και γνωρίζουμε όλοι, ώστε να μπορέσει να, μάλλον δεν βγήκε σε καλό για την ανάπτυξη τώρα. Δηλαδή αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι ναι, η μείωση των ψηφοδελτίων δημιούργησε ένα πρόβλημα στην ανάπτυξη τώρα, γιατί εμείς μιλούσαμε μια ξεκάθαρη κουβέντα, εμάς ήμασταν ένα καθαρά ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο με θέσεις και απόψεις, τις καταθέσαμε στον προεκλογικό μας λόγο, αλλά παράλληλα προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και στην κοινωνία ότι υπάρχει άλλος δρόμος και όχι αυτός ο δρόμος που έδειξε αυτή η Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Η επόμενη μέρα για την ανάπτυξη τώρα πώς τη βρίσκει? Συμπεριλάβεται ότι ακούστηκε εντόνως το προηγούμενο διάστημα ότι θα παραιτηθείτε και ότι δεν θα είστε καν στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάπτυξη τώρα ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μείνει στα τοπικά δρόμενα, της τοπικής κοινωνίας. Και από το 2010 που δημιουργήθηκε. Έτσι ακριβώς. Έρχεται και κάθε φορά η κοινωνία της Πρέβεζας δίνει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, αφού το θέτεται έτσι και από το 2010, είχε πάρει 9%, μετά πήρε 16% και τώρα πήρε 29%. Αυτό σημαίνει ότι κάποιους ανθρώπους, κάποιοι άνθρωποι πείθονται, χωρίς να τους έχουμε τάξει κάτι, χωρίς να τους έχουμε δώσει κάτι, ότι πράγματι γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Και αυτό φάνηκε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τις θέσεις και τις προτάσεις που καταθέσαμε, τις διεκδικήσεις που κάναμε, την ανάδειξη όλων των μεγάλων ζητημάτων, αλλά δυστυχώς δεν πείσαμε. Ο κόσμος ήθελε ενδεχομένως κάποιο ρουσφέτη ή να τους γελάσουμε, να τους χτυπήσουμε στην πλάτη, να τους πούμε ψέματα. Εμείς ήμασταν πολύ ξεκάθαροι στον προεκλογικό μας λόγο και γι' αυτό θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία και το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 5 χρόνια. Ήδη οργανωνόμαστε, παρουσιάζεται σύντομα, έχουμε παρουσιάσει βέβαια την οργανωτική δομή της παράταξης, πολύ σύντομα θα αναδειχθούν και άτομα που έχουν διάθεση προσφοράς να αναλάβουν ρόλους, ώστε να μπορέσουν να δώσουν το καλύτερο δυνατό, να δείξουν την καλύτερη δυνατή εικόνα στην τοπική κοινωνία, ότι ως μείζωνος αντιπολίτευση, αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση που τη λένε κάποιοι, ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο ρόλος μας είναι να ελέγξουμε τη Δημοτική Αρχή, ο ρόλος μας είναι να κάνουμε επικοδομητικές προτάσεις, που τις κάναμε βέβαια και την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν και όσα πράγματα δεν εισακούστηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα βρήκαμε μπροστά μας. Το ότι δυστυχώς ο κόσμος δεν. Οι περισσότεροι όσον αφορά που πήγαν στον κύριο Γεωργάκο, θεώρησαν ότι κάποια πράγματα από αυτά είτε δεν τα κοινωνήσαμε εμείς σωστά, είτε δεν πίστεψαν κιόλας. Εμείς είπαμε μια σειρά πράγματα και στον προεκλογικό μας λόγο για ζητήματα της αδιαφάνειας, για ζητήματα των απευθείας να αναθέσουν με το στόμα που ήταν παράνομες. Και κάποιοι λέγανε όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Οφείλουμε
οφείλουμε σε αυτή τη δημοτική αρχή να δείξουμε ότι ό,τι λέγαμε προεκλογικά, και θα το δείξουμε αυτό, είναι μια δέσμευση της ανάπτυξης τώρα, θα το δείξει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ό,τι λέγαμε προεκλογικά δεν ήταν τίποτα ψέμα, δεν ήταν για το προεκλογικό παιχνίδι για να διεκδικήσουμε ψήφους, απλώς θέλαμε να ξέρουν οι πολίτες της Πρέβεζας πώς ακριβώς γίνεται και κινείται η προεκλογική ήταν περίοδο. Τα πιστεύω σας και τα... Δεν ήταν τα πιστεύω μας. Εμείς οφείλουμε για να σταθούμε εντάξει απέναντι στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους μας αλλά και στην κοινωνία να αναδείξουμε και να δείξουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όλα αυτά που λέγαμε δεν ήταν λόγια για να κάνουμε να προσθέσουμε ψήφους ή να κατηγορήσουμε αντιπάλους, ήταν οι αλήθειες. Οι αλήθειες που δυστυχώς δεν πέρασαν. Είναι υποχρέωσή μας και είναι και δέσμευση της παράταξης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε μέρα να αναδείξουμε όλα αυτά που λέγαμε και να ξέρετε και να ξέρουν όλοι οι πολίτες και οι ακροατές που μας ακούνε ότι η Ανάπτυξη τώρα θα αναδείξει όλα αυτά που είπε προεκλογικά ένα προς ένα. Μάλιστα. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Όσον αφορά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα ότι θα αποχωρήσει. Έχει βάση αυτό. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη τώρα έχει μια οργανωτική δομή, έχει ένα καταστατικό. Έχει ένα καταστατικό και υπάρχουν διαδικασίες μέσα στο καταστατικό και η εκλογή νέου επικεφαλής κάθε φορά μετά από μια εκλογική διαδικασία. Συνεδριάσατε άλλωστε σαν ναι, παράταξη. Ναι, να συνεχίσω λίγο γιατί οφείλω να το πω αυτό. Άρα είτε βγαίναμε σαν δημοτική αρχή και ήμουν εγώ δήμαρχος, είτε δεν βγαίναμε, αυτό θα γίνονταν ούτως ή άλλως. Δηλαδή μέσα στη διάρκεια αυτής της θητείας και δήμαρχος να ήμουνα, θα γίνονταν εσωτερικές διαδικασίες μέσα από την οργανωτική δομή της παράταξης τώρα, που θα έχει και πολιτική γραμματεία, έχει και γενικό γραμματέα, έχει τα μέλη, έχει τους τομεάρχες. Θα γίνονταν πάλι διαδικασία για το αν θα πήγαινα με τον Ίτσα αν ήταν δήμαρχος την επόμενη φορά ή όχι. Φανταστείτε τώρα που δεν είμαι δήμαρχος. Μάλιστα. Άρα οι διαδικασίες οι δημοκρατικές θα κινηθούν στο χρόνο που προβλέπει βάση καταστατικού. Θα είστε στο νέο ΔΣ? Βεβαίως και θα είμαι. Μάλιστα. Στο νέο ΔΣ. Ωραία. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είχε αναπτυχθεί και μια παραφιλολογία. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Κάποιοι μπορεί να θέλανε να μην είμαι. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Σεβόμενοι τους πολίτες της Πρέβεζας και την στήριξη που μας δίνουν κάθε φορά, την αγάπη που δείχνουν στην ανάπτυξη τώρα και στις προτάσεις που έχει καταθέσει η ανάπτυξη τώρα στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Στο δελτίο τύπου που είχατε εκδώσει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου και είχατε για το εκλογικό αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων αναφέρατε, κύριε Νίτσα, ότι θα ενημερώσουμε τους δημότες μας πολύ σύντομα γιατί δεν τα καταφέραμε και με ποιον τρόπο τα κατάφερε ο κύριος Γιωργάκος. Νομίζω ότι το είπα εν μέρη ότι η Δημοτική Αρχή κατάφερε να πετύχει τη συνάντηση, τη συγκέντρωση τόσων πολλών ανθρώπων πάνω σε αυτή την πρόταση μέσα από πολλές δραστηριότητες που για μας δεν ήταν σύνομες και πολλές ήταν και παράνομες. Αυτά όλα θα τα δείξουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες, πακτολώς χιλιάδων ευρώ, για να μην μιλήσουμε για εκατομμύρια ευρώ, που σήμερα είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε καν πώς θα πληρωθούν, με ποιον τρόπο θα πληρωθούν. Γίνονταν έργα χωρίς να υπάρχουν προϋπολογισμοί, χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο δράσης, μόνο και μόνο για να μπουν κάποιοι υποψήφοι, μόνο και μόνο για να πάρουν κάποιους ψήφους. Αυτό γίνονταν από άκρης άκρης όλο το Δήμο. Έχουμε, έτσι και να προετοιμάσω κιόλας, έχουμε ήδη καταγράφουμε με βίντεο, με κάμερες δράσεις που έχουν γίνει, που δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει ή μάλλον θα έπρεπε να είχαν γίνει. Αλλά με χρήματα, μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, μέσα από χρήματα που υπάρχουν στα ταμεία του Δήμου και όχι με το στόμα, όχι με δράσεις που ήταν για να πάρουν τους ψήφους και τώρα να ψάξουμε να βρούμε με ποιον τρόπο θα το πληρώσουμε στην πενταετία. Με την ίδια λογική, φανταστείτε ότι και τα αποθεματικά τα ταμεία του Δήμου από 6 εκατομμύρια ευρώ φτάσαν στα 2, 4 εκατομμύρια ευρώ ψάχνουμε να δούμε πού ακριβώς έχουν πάει, σε τι έργα έχουν πάει. Και παράλληλα τώρα μια νέα ενημέρωση που έχω είναι ότι ούτε καν 2 εκατομμύρια υπάρχουν στα αποθεματικά του Δήμου. Αλλά θα το δούμε, θα το διευκρινίσω μέσα στις επόμενες μέρες.
Γιατί ναι, μεν υπάρχουν 1.800.000 ευρώ αποθεματικά, ενώ υποχρεούμαστε να έχουμε ένα συν ένα τους μισθούς κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουμε κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε και χρέος πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά μελανά σημεία όσον αφορά τη διαχείριση αυτής της δημοτικής αρχής. Τώρα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις απευθείας αναθέσεις με το στόμα, που είναι παράνομες, εδώ είμαστε να το αποδείξουμε ή όχι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, κύριε Νεμοζάλη, και οφείλω να το ξέρουν όλοι οι πολίτες, ότι οι απευθείας αναθέσεις με το στόμα είναι παράνομες. Δεν είναι εργαλείο. Προσέξτε λίγο. Δεν είναι εργαλείο. Οι απευθείας αναθέσεις με το στόμα είναι παράνομες. Όταν γίνεται κατά εξακολούθηση, ναι. Ναι, λοιπόν. Σε κάποιες έκτακτες ανάγκες. Δεν υπάρχουν. Είναι νομότυπες. Και το ξέρετε καλά. Ναι, το ξέρετε εδώ, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Όλες αυτές είναι παράνομες, εκτός και όταν υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός. Μπράβο. Όταν εδώ έχουμε πάνω από 100 υποθέσεις μέχρι τώρα που έχουν πάει δικαστικά και προσβάλλουν το κύρος του Δήμου, πρώτον. Δεύτερον, διαλύουν τα ταμεία του Δήμου, γιατί είναι αδιαφανείς οι διαδικασίες, χωρίς να έχουμε καμία μα καμία. Εξάρτητα, είδατε την πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκανε λόγο για αυτή την τακτική, όπου το σύνολο των Δήμων λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και υπήρξαν περιπτώσεις που, αν τη συγκρίνουμε με το Δήμο Πρέβεζας, ήταν σε επίπεδο. Σαν το φωτογράφιζε το Δήμο Πρέβεζας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις απευθείας αναθέσεις και των κατατιμήσεων έργων. Προσέξτε λίγο. Αυτό. Όλοι οι Δήμοι. Ναι, ναι, σε αυτή τη μοίρα είναι. Αυτό ακριβώς που λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει να κάνει με τα νομότυπα. Που είναι λάθος. Διαλύουν τα ταμεία του Δήμου, δεν είναι σωστές διαδικασίες, δεν είναι δημοκρατικές διαδικασίες κατά τη δική μας άποψη, όταν κάποιος θέλει να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και να κάνει περισσότερο έργο. Εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρθηκε καν στις απευθείας αναθέσεις με το στόμα, που είναι παράνομες. Αυτές είναι εξ ορισμού παράνομες. Δηλαδή, πήγαιναν δήμαρχοι ακόμη. Ακούστε το αυτό. Ακόμη και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ακόμη και υπάλληλοι του Δήμου, που είδαμε και εδώ, ήταν και το φαινόμενο αυτό και στο Δήμο μας, υπάλληλοι του Δήμου χωρίς καμία αρμοδιότητα, όπως και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, και κάνανε έργο, δίνανε εντολές σε εργολάβους και κάνανε έργο. Όπως και είδαμε ότι όλοι οι εργολάβοι πλέον. Κοιτάξτε. Θα το πω έτσι για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Θα το πω πολύ απλά. Άνθρωποι που διεκδικούσαν την ψήφο στις εκλογές για την παράταξη του κυρίου Γεωργάκου, τους βλέπουμε να ξαναμπαίνουν στα καθήκοντά τους ως υπάλληλοι, με οχτάμινα, με δίμηνα, με τετράμινα, ως ειδικοί σύμβουλοι, ως εργολάβοι των δικαστηρίων, δηλαδή. Βλέπαμε ανθρώπους που τρέχανε διακαώς να στηρίξουν για να βάλουν υποψήφιους ή να ζητάνε ψήφους για τον κύριο Γεωργάκο, και παράλληλα να τον πηγαίνουν στα δικαστήρια για να διεκδικούν ποσά με έργα που γίνανε με διαφανείς διαδικασίες. Όλα αυτά είναι κακώς κείμενα. Μπορεί να μην πίστηκε η τοπική κοινωνία, ή μπορεί κάποιοι από αυτούς που πίστηκαν να είναι μέσα στο όλο το σύστημα. Εμείς οφείλουμε όμως να τα πούμε. Δεν είναι υποχρέωσή μας να μη σιωπήσουμε. Μάλιστα. Αφού κλείνουμε αυτή την ενότητα, πάμε σε μια άλλη ενότητα που αφορά τους συνεργάτες σας. Συγκεκριμένα την 3η 24 Οκτωβρίου, πριν 3-4 εβδομάδες, στη θέση που κάθεστε εσείς, κάθισε ο κύριος Βαγγέλης Ροπόκης, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσω τον κύριο Νίτσα αν κατέβει ξανά για δήμαρχος. Η κοινωνία με την πολιτική της τιμωρία λέει αλλάξτε αρχηγό, είπε ο κύριος Ροπόκης. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Νίτσα? Λοιπόν, ο κύριος Ροπόκης, όπως είπε, ήρθε και χρησιμοποιήσει και άλλες εκφράσεις. Με τον κύριο Ροπόκη κάναμε μια συνεργασία. Δεν παντρευτήκαμε. Με τον κύριο Ροπόκη κάναμε μια πολιτική συνεργασία προεκλογική. Ως παράταξη δέχθηκε ή αναγκάστηκε, όπως είπε, αφού χρησιμοποιείται τη συνέντευξη, εμείς λέμε ότι δέχθηκε
να συζητήσει με την ανάπτυξη τώρα και να αποδεχθεί ένα κείμενο που είχαμε βγάλει στη δημοσιότητα 15 σημείων. Η συνεργασία μας ήταν μέχρι τις εκλογές, δύο παρατάξεις συνεργάστηκαν, από εκεί και πέρα θα συζητήσει με την παράταξή του αν θέλει να μείνει σταθερή πάνω σε αυτό ή όχι. Ο κ. Ροπόκης θα είναι στο νέο ΔΣ σύμφωνα με το αποτέλεσμα που έβαλε το εκλογοδικείο, αν δεν κάνει κάποια ένσταση ο κ. Σαμάρατος, δεν ξέρω τι, ποια είναι η πρόθεσή του. Πάντως με το σημερινό επίσημο αποτέλεσμα ο κ. Ροπόκης θα είναι μέλος της, του συνδυασμού ανάπτυξη τώρα, στη νέα σύνθεση. Ναι. Εκτός και αν, συγγνώμη κύριε Νίτσα, διαφοροποιηθεί και δηλώσει ανεξάρτητος. Από ό,τι γνωρίζω προσωπικά είναι ότι ο κύριος Σαμάραντος θα κάνει την ένσταση, την κάνει, μιας και έχει γίνει μια μια μέτρηση τέλος πάντων. Σύμφωνα με τα σημερινά επίσημα, λοιπόν, ο κύριος Ροπόκης. Αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε με κάθε σεβασμό τον κάθε συνεργάτη που ήρθε και συντάχθηκε με την παράταξή μας, που έδωσε τον αγώνα με την παράταξή μας. Και θεωρούμε ότι στάθηκαν όλοι ανεξαιρέτως στο ύψος των περιστάσεων, στον προεκλογικό μας βίο αυτή την περίοδο, μηδενός εξαιρουμένων, όλοι δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έτσι τιμώ και τον κύριο Ροπόκη και τους συνεργάτες που ήρθαν μαζί του, όπως τιμώ και τον κύριο Τζίμα και τους συνεργάτες που ήρθαν μαζί του, όπως και την κυρία Κριτσιμά. Από εκεί και πέρα η ανάπτυξη τώρα έχει, όπως είπαμε, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας στην τοπική κοινωνία. Οφείλουν να αποφασίσουν, μιας και δεν πετύχαμε το στόχο, όπως σας είπα, ότι ο στόχος μας ήταν να είμαστε επόμενη δημοτική αρχή. Μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, αλλά δεν πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο που ήταν η νίκη στις δημοτικές εκλογές. Μάλιστα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι παρατάξεις, όπως είχε ο κύριος Ροπόκης, είχε παράταξη, ενδεχομένως μπορεί να συζητήσει, να συνεδριάσει με τα μέλη της παράταξής του και από εκεί και πέρα να πάρει τις όποιες αποφάσεις. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί, δεν αποκλείουμε κανέναν. Οποιοδήποτε μπορεί να συζητήσει. Ναι, αλλά για να κάνουμε λίγο διάλογο, κύριε Νίτσα, δεν θα είναι λίγο, να το πω απλά λαϊκά, κρύα η καρδιά σας βάσει των δηλώσεων που έκανε, αν τελικά απορριφθεί η ένσταση του κύριου Αμάρα του και μείνει ο κύριος Ροπόκης και είστε στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου με τον κύριο Ροπόκη στην ανάπτυξη τώρα? Χρήστο μου, με ξέρεις πολλά χρόνια. Εγώ κρίνω τους ανθρώπους με βάση αυτά που συζητάμε και συναποφασίζουμε για την επόμενη μέρα. Πολιτικά θα κρίνω ότι αν οι άνθρωποι που ήρθαν με την ανάπτυξη τώρα σεβαστούν τον προεκλογικό μας λόγο, το πρόγραμμά μας και στηρίζουν τις προτάσεις της ανάπτυξης τώρα, όχι απλά είναι καλοδεχούμενοι να είναι στην παράταξη, αλλά έχουν δικαίωμα και να είναι και υποψήφιοι αρχηγοί στην παράταξη. Όπως σας είπα, είναι μια δημοκρατική παράταξη, ο καθένας έχει την άποψή του, εκφέρει ελεύθερα την άποψή του και από εκεί και πέρα ο κόσμος κρίνει. Και στο κάτω-κάτω, εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι και λάθος κάποιος να λέει κάποια πράγματα. Είναι η άποψη της στιγμής που μπορεί να προέκυψε είτε από πολιτική τοποθέτηση, είτε από πικρία ενδεχομένως, είτε ερήμην του λόγου. Δηλαδή δεν θέλω να σχολιάσω αυτό, αλλά σεβαστώ. Για μένα εμείς, η ανάπτυξη τώρα είναι μια δημοκρατική παράταξη, δέχεται όλες τις απόψεις που κατατίθονται και από εκεί και πέρα η πλειοψηφία αποφασίζει και προχωράει. Μάλιστα. Πάμε σε έναν άλλο συνεργάτη σας, κύριε Νίτσα, θέλω να σχολιάσετε κάτι. Είναι ο Νίκος Τζίμας, ο οποίος το δικό του ευχαριστήριο που έβγαλε στις 16 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, οφείλουμε όμως να σεβαστούμε την τιμωρία των πολιτών.
που μας κατέδεξε την αντιπολίτευση, στην οποία για πρώτη φορά, προσέξτε λίγο, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης, η σημερινή επανεκλεγή σε Δημοτική Αρχή θα τύχει πραγματικού ελέγχου και πραγματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σας θίγει? Δηλαδή, είναι, ουσιαστικά τι λέει ο κύριος Νίτσας? Ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια η Δημοτική Αρχή ήταν ανεξέλεγκτη. Άρα αυτό προσβάλλει και εσάς. Κοιτάξτε, εν μέρη είπε κάτι ο κύριος Τζίμας, εγώ το δέχομαι έτσι όπως το είπε. Ξέρεις, είναι πολλές φορές μέσα στα λάθη αυτού του προεκλογικού αγώνα είναι ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε και κάποιους από τους συνεργάτες, τους συνεργάτες που ήρθαν την τελευταία στιγμή, γιατί με τον κύριο Τζίμα καταλαβαίνετε ότι συνεργαστήκαμε τον τελευταίο μήνα. Αλλά μιλάμε για μια πολύ ωραία συνεργασία και οφείλω να τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ για την παρουσία του στην παράταξη και αυτόν, όπως είπα, και τους υπόλοιπους και όλους, και ας μην ξεχάσουμε τους τοπικούς συμβούλους και τους δημοτικούς συμβούλους που ήρθαν και συμπορεύτηκαν με την παράταξη ανάπτυξη τώρα. Γιατί το να έχεις 180 συνεργάτες που έρχονται με διάθεση προσφοράς, χωρίς να τους έχουμε τάξει τίποτα απολύτως, χωρίς να τους κάνουμε κανένα ρουσφέτη, χωρίς να τους έχουμε βάλει σε δουλειά, χωρίς όλα αυτά που έχουμε δει σε άλλες παρατάξεις, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πράγματι ένα μέρος από αυτό που είπε ο Νίκος έχει δίκιο. Και ποιο είναι αυτό? Ότι εμείς σταθήκαμε στην πολιτική αναφορά στην αντιπολίτευση. Σε όλα τα κακό κείμενα σταθήκαμε στην πολιτική αναφορά και δεν προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω, γιατί εδώ σας είπα ότι έχουμε μια σειρά από παράνομων πράξεων αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και παράνομων πράξεων είναι, καταλαβαίνετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις μου, είναι εντελώς παράνομες αυτές οι πρακτικές που έχουν δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο Δήμο και στα νομικά πρόσωπα. Εμείς πήγαμε πολιτικά και λέγαμε ότι αυτά δεν είναι νόμιμα, είναι παράνομα και μέναμε εκεί πέρα. Ενδεχομένως θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει παραπέρα. Θα το κάνουμε τώρα. Είναι απόφαση της παράταξης τώρα, της παράταξης ανάπτυξη τώρα, να προχωρήσουμε παραπέρα. Όλα τα κακώς κειμένα πλέον δεν θα κάνουμε μια πολιτική αναφορά, αλλά θα προχωράμε όπως οφείλαμε να το κάνουμε, να μια παράληψη. Οφείλαμε να είχαμε οδηγήσει πάνω από 70 υποθέσεις στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Πάνω από 70 υποθέσεις θα έπρεπε να καταλογιστούν σε δημοτικούς συμβούλους και σε αντιδημάρχους. Μάλιστα. Και της πρώην Δημοτικής Αρχής, προσέξτε λίγο να μην είμαστε, και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και προηγούμενους αντιδημάρχους, αλλά και στην νυν Δημοτική Μάλιστα. Αρχή. Ναι. Αυτό θα το κάνουμε όμως τώρα. Μάλιστα. Είναι μια δέσμευση στο να μείνουμε ενωμένοι. Είναι και μια είδηση που δίνεται στον αέρα. Να πιαστώ λίγο από αυτό που είπατε, κύριε Νίτσα, ότι η συνεργασία σας με τον κύριο Τζίμα ήταν μια συνεργασία της τελευταίας στιγμής. Κάτι που, αν θυμάμαι σωστά, που νομίζω σωστά θυμάμαι, είχε επισημάνει και σε σχετικό δελτίο τύπου η Λαϊκή Συσπήρωση. Και είχατε αντιδράσει. Γιατί αντιδράσατε? Ενώ μόλις τώρα εσείς το είπατε μόνος σας. Είπα ότι ο κύριος Τζίμας προσπάθησε να κατεβάσει μια παράταξη. Τα κατάφερε ο άνθρωπος, okay, έτσι, και από εκεί και πέρα, μέσα από ένα πλαίσιο που κατατέθηκε δημόσια πάνω από το τραπέζι, η συμφωνία μας ήταν καθαρά πολιτική στο τι θα κάνουμε στην επόμενη μέρα αν θα εκλεγούμε. Αυτό ήταν που μας ένωνε, η αγάπη για την Πρέβεζα. Συναντηθήκαμε, συναποφασίσαμε να κατέβουμε από εκείνου. Έγινε την τελευταία στιγμή όσον αφορά χρονικά. Ένα μήνα πριν είπατε. Χρονικά. 6 Αυγούστου. Αλλά όμως οι ιδέες και οι απόψεις και οι προτάσεις μας είναι διαχρονικές, αυτές που έχει ανάγκη ο τόπος για να μπορέσει να προχωρήσει, να γυρίσει σελίδα. Θεωρώ όμως ότι, και δεν πρέπει να το αφήσω έτσι, ότι η Λαϊκή Συσπήρωση υπερεύει σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα με κάποιες, και σαν Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά και ιδιαίτερα κάποια άτομα μέσα
μέσα από τα γραπτά κείμενά τους, αλλά δεν θέλαμε να απαντήσουμε εκείνη την ώρα. Απαντήσαμε μία φορά. Σε οξύ. Μιλήσαμε με τη γλώσσα της καρδιάς και της αλήθειας. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική και βλέπετε ότι τα δελτία τύπου είναι συγκεκριμένα, ξεκάθαρα και όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. Και είδατε ότι δεν ξαναπάντησε η Λαϊκή Συσπήρωση για τα γραπτά κείμενα που έλεγε ή ακόμη και οφείλω να το σχολιάσω γιατί τώρα τέλειωσαν οι εκλογές. Κοιτάξτε ακόμη και το προεκλογικό φυλάδιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ένα διχαστικό προεκλογικό φυλάδιο με φωτογραφίες και με κείμενα που δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Αλλά εδώ είναι, θα φανεί αυτό όπως φάνηκε και πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο από τις θέσεις Λαϊκής Συσπήρωσης και θα δούμε και ελπίζουμε τουλάχιστον να αλλάξει ρότα σε αυτό, στη νέα σύνθεση, στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί άλλοι συνεργάζονται και όχι η Ανάπτυξη τώρα. Η Λαϊκή Συσπήρωση όμως, κύριε Νίτσα, κατάφερε να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζα. Δεν υπάρχει Δημοτική Ενότητα Πρέβεζα, Ζάλογο και Λούρο. Η Λαϊκή Συσπήρωση πήρε ένα ποσοστό της τάξης στο 24%, 24,10%, η Ανάπτυξη τώρα πήρε ένα τάξη 28,80%, είναι 4,7%. Στο γενικό σύνολο, ναι. 5 μονάδες. Στο γενικό σύνολο, δεν υπάρχει Πρέβεζα, Λούρο, Ζάλογο. Για μας υπάρχει μια ενιαία ενότητα. Από εκεί και πέρα εμείς θα δώσουμε συγχαρητήρια για τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ας μην ξεχνάμε ότι και το ποσοστό το 24% είναι ένα ποσοστό που αντιδρούσε και είπε ξεκάθαρα ότι αυτή η Δημοτική Αρχή πρέπει να φύγει. Το 54% από αυτούς που ψηφίσανε, γιατί να δούμε αν λέμε την ίδια γλώσσα, αν μιλάμε την ίδια γλώσσα, στην πρώτη Κυριακή είπανε ξεκάθαρα το 54% ότι δεν μας καλύπτει αυτή η Δημοτική Αρχή. Είναι μια Δημοτική Αρχή που δεν έχει προσφέρει κάτι, αλλά το 46% είπε κάτι διαφορετικό. Με τον εκλογικό νόμο του 43% εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή. Ο οποίος προϋπήρχε και αυτός ο νόμος, να πούμε. Δεν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2023. Κοιτάξτε, προϋπήρχε το 2006. Το 2006, ναι, από εκεί και πέρα μετά ήρθαν άλλοι εκλογικοί νόμοι. Νομίζω και επανήλθε ξανά. Νομίζω ότι ο καλύτερος εκλογικός νόμος στην αυτοδιοίκηση, μιας και έχω αρκετά χρόνια στα δημοτικά συμβούλια, νομίζω ότι ο καλύτερος εκλογικός νόμος που έχει περάσει στην αυτοδιοίκηση είναι ο προηγούμενος εκλογικός νόμος. Απλή αναλογική. Η απλή αναλογική με ξεχωριστή κάλπη, στους πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων. Και αυτό, όσοι και αν το έχουν πει, είτε λέγονται επικεφαλής παρατάξεων, είτε κόμματα, είτε δημοσιογράφοι που θέλουν να λένε κάτι, δεν ισχύει. Η απλή αναλογική είναι ένα από τα καλύτερα συστήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω είστε μειοψηφία σε αυτό. Δεν είμαι καθόλου μειοψηφία και θα σας πω και κάτι. Όλοι οι άλλοι λένε το ακριβώς αντίθετο. Θα σας πω και κάτι. Δεν είναι θέμα μειοψηφίας. Είναι θέμα ότι όλοι εδώ πασχίζουμε για το καλό του τόπου. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Πραγματικά, κύριε Νίτσα, να κάνουμε λίγο διάλογο. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Να πω για την απλή αναλογική. Συνέργειες μέσω της απλής αναλογικής. Θα σας πω κάτι. Επί της πράγμασης. Επί της πράγμασης. Κάνετε λάθος αυτό. Ίσως γιατί ενδεχομένως δεν παρακολουθήσατε τόσο στενά. Ναι. Ούτε μία μέρα, προσέξτε λίγο, ούτε μία μέρα δεν εφαρμόστηκε η απλή αναλογική στους Δήμους. Να θυμίσω ότι με εγκύκλιο αυτή η κυβέρνηση με υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο όχι απλά κατήργησε την απλή αναλογική, έδωσε, Επιτροπή. Ναι, μισό λεπτάκι. Πρώτα τι έκανε, έδωσε με εγκύκλιο παραπάνω μέλη στην Οικονομική Επιτροπή στη Δημοτική Αρχή. Ναι. Και μετά έδωσε όλες τις αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, δια της πλαγίου δεν εφαρμόστηκε μία μέρα η απλή αναλογική ώστε να κριθεί. Και στο κάτω-κάτω, όταν μιλάμε για δημοκρατία, όταν μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, τα προβλήματα είναι κοινά, τα προβλήματα είναι αυτά που καλούμαστε όλοι να επιλύσουμε, να διορθώσουμε, τα προβλήματα των πολιτών δεν χωράνε ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο, ούτε μπλε χρώμα. Χωράνε διάθεση, προσφοράς, αγάπης για τον τόπο, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε. Γι' αυτό και σας λέω ότι αν εφαρμόζονταν έστω και 2 μήνες,
Δηλαδή, 1η Σεπτέμβρη ανέλαβε ο κύριος Γεωργάκος. Αν περιμένανε 3 μήνες να δούνε πώς θα πάει, θα μπορούσα να σας πω ότι ναι. Ναι, κρίθηκε. Δυστυχώς δεν κρίθηκε ούτε μία μέρα. Και αυτό που λέγανε ότι επί 4 χρόνια λόγω της απλής αναλογικής δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποια έργα ή να προχωρήσουμε διαδικασίες, είναι ψέματα. Πέρασε όμως την κοινωνία. Είδατε κι εσείς. Ως δημοσιογράφος λέτε. Μα είχε την απόλυτη πλειοψηφία με 5 δημοτικούς συμβούλους. Με 5 δημοτικούς συμβούλους έκανε ό,τι ήθελε σε αυτή τη δημοτική αρχή με 5 δημοτικούς συμβούλους. Τώρα για να σας πω κάτι. Έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο. Τώρα τα δημοτικά συμβούλια είναι πιο δύσκολα για τον Δήμαρχο. Ας έχουν 17. Να σας πω γιατί. Γιατί τώρα πρέπει να πείσεις 17 άτομα ή 15 άτομα. Είναι δική του. Ναι, περιμένετε. Είναι δική του, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πρόσωπα που έχουν διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποιοι μιλούσαν για διαφάνεια, για καθαρές διαδικασίες, για νομιμότητα, προεκλογικά. Δηλαδή τώρα αν στο Δημοτικό Συμβούλιο πάνε και κάνουν κολοτούμπα, όταν θα έρχονται κάποια θέματα ή όταν θα μπαίνουν τα ζητήματα, κάνουν κάποια κολοτούμπα, θα δούμε. Αν κάποιοι έχουν σταθερές αξίες και αυτά που λέγαν προεκλογικά τα εφαρμόσουν μετεκλογικά, να ξέρετε ότι το εκλογικό σύστημα αυτό με 17 δημοτικούς συμβούλους είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Δήμαρχο παρά το προηγούμενο, γιατί με 5 άτομα, με 5 αντιδημάρχους έλεγχε και έκανε ό,τι ήθελε στο Δήμο. Τώρα πρέπει να έχει 17 άτομα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το Δήμο. Θέλει 15 τουλάχιστον θετικούς ψήφους. Και για να πάρει 15 θετικούς ψήφους, αν σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, πρέπει να κάνει ωραία πράγματα. Εγώ όμως, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο και να φύγουμε τα στενά όρια της αυτοδιοίκησης και όλο αυτό, επειδή γνωρίζω πολλά χρόνια τον Γιώργο τον Νίτσα και ξέρω τι άνθρωπος είναι, θα περίμενα όμως ή θα το έβγαζα το καπέλο αν της βραδιάς της εκλογικής νίκης του Γεωργάκου τον έβλεπα στο εκλογικό του κέντρο όπως θα έπρεπε να γίνεται και όπως γίνεται, να του δώσει συγχαρητήρια. Λοιπόν, επειδή ακούστηκε αυτό. Και δεν το έπραξε ούτε ο Γιώργος Σονίτσας ούτε ο Κώστας ο Κύρλας. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω και να πω ένα πράγμα. Δεν μπορώ να δώσω συγχαρητήρια σε κάποιον άνθρωπο που λέω ξεκάθαρα κατασπατάγησε δημοτικό χρήμα για να πάρει τις εκλογές και αυτό θα φανεί, το λέω δημόσια. Δεν είναι κάτι που το λέω στα καφενεία. Ανθρώπους που χρησιμοποίησαν θεμητούς και αθέμητους, μάλλον αθέμητους τρόπους, γιατί θεμητούς είναι μέσα στο παιχνίδι, αθέμητους τρόπους σε αυτή την εκλογική διαδικασία, προσβάλανε γενικά διαδικασίες που ξέραμε μέχρι τώρα, το βλέπαμε απάκρις άκρη στο Δήμο και θα ήμουν ανακόλουθος με αυτά που εγώ πρεσβεύω. Δηλαδή δεν μπορώ με ανθρώπους που κάνανε όλα αυτά σε αυτή την προεκλογική περίοδο παράνομα. Εδώ έχουμε βίντεο, ακούστε τι σας λέω, γι' αυτό σας λέω, θα δείτε πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Βίντεο Παρασκευή πριν τις εκλογές, και δεν μιλάω τώρα για τις υπαλλήλους του Δήμου που τους επιχρεώνανε να είναι υποψήφοι ή για τους εργολάβους που τρέχανε για να πληρωθείτε ή για τους εκβιασμούς. Αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστά, μπορεί να μην είναι γνωστά σε εσάς, αλλά είναι γνωστά στην πιάτσα. Πέμπτες και Παρασκευές να γίνονται έργα σε σπίτια, μέσα σε σπίτια, μέσα σε επιχειρήσεις ανθρώπων, μέσα της τελευταίας στιγμής για να πάρουν τις ψήφους με τρόπους που δεν είναι νόμιμοι. Ήταν όλα παράνομα. Άρα να πάω να συγχαρώ και να νομιμοποιήσω τι, την παρανομία. Αφού πλέον είμαι ξεκάθαρος ότι... Άρα το 46% κύριε Νίτσα νομιμοποιεί την παρανομία που ψήφισε τον κύριο Γεωργάκο. Δεν γνωρίζανε οι περισσότεροι. Εγώ θεωρώ ότι πολλοί πολίτες επηρεάστηκαν από τις συναλλαγές με τη Δημοτική Αρχή, αλλά και πολλοί πολίτες δεν γνωρίζανε. Εμείς οφείλουμε αυτά που λέμε, που λέγαμε και προεκλογικά, αλλά που λέω και σήμερα στην πρώτη μου συνέντευξη, να τα αποδείξω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εσείς οφείλετε να με καλέσετε εδώ, αν δεν αποδείξω κάτι, να πείτε Ελλάδα κύριε Νίτσα, γιατί τα λέτε αυτά. Και η κοινωνία της πόλης. Εγώ οφείλω να αποδείξω όλα αυτά που έλεγα ότι είναι έτσι. Και να ξέρετε ότι θα αποδειχθούν όλα. Γιατί όλα υπάρχουν και με στοιχεία, υπάρχουν με στοιχεία και θα τα αναδείξουμε όλα. Όλα στο φως. Μάλιστα.
Χάθηκε η πρωτιά στο χωριό σας, στο Μύτικα. Αυτό πρέπει να πόνεσαι, έτσι δεν είναι? Πόνεσε. Κοίταξε, γενικά. Συναισθηματικά και μόνο. Συναισθηματικά. Και μάλιστα ένας υποψήφιος σας έγραψε κάτι από αυτού στο προφίλ. Το κατέβασε μετά, βέβαια. Δεν ξέρω άμα το προλάβατε και το είδατε. Ναι. Εγώ το είδα. Δεν το έκανα πριν screen, βέβαια. Έγραψε ότι αν δεν σε θέλουν στο χωριό σου, μη ρωτάς για την πόλη. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ, όπως σας είπα, ότι εγώ μιλάω. Δικό σας το ναι. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα με όλους τους πολίτες και αντιμετωπίζω τους πολίτες, είτε είναι στο Σκιαδά, είτε είναι στο Χημαδιό, είτε είναι στο Μύτικα, είτε στην Πρέβεζα. Έχω μια ενιαία αντιμετώπιση. Τα ζητήματα βεβαίως και στη γενέτειρά μου θα μπορούσαμε να ήμασταν πρώτοι, αλλά στο γενικό κλίμα, όταν η Δημοτική Αρχή παίρνει 46%, συμπαρασύρθηκε και ο Μύτικας. Θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά, σε κάθε χωριό, όχι όμως με τα ανάλογα αποτελέσματα. Πράγματι όμως, συναισθηματικά, επηρεάζει. Βεβαίως και μας επηρέασε το αποτέλεσμα στο Μύτικα, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε σχεδόν έτσι ακριβώς το γενικό κλίμα. Σωστά. Κύριε Νίτσα, τελευταία ερώτηση εγώ θέλω να θέσω, έτσι πριν σιγά σιγά ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλετε και επιθυμείτε να διεκδικήσετε ξανά το Δήμο Πρέβεζας στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές? Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Εμείς καταθέτουμε δράση. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το καλύτερο για τον πολίτη. Είπαμε ότι έχουμε διαδικασίες. Έχουμε διαδικασίες σαν παράταξη που θα τις ακολουθήσουμε κατά γράμμα. Έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν μετά από 5 χρόνια. Είναι μεγάλη θητεία. Είναι μεγάλη. Εμείς οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων σαν αξιωματική αντιπολίτευση, σαν μείζωνα αντιπολίτευση που είμαστε. Να αναδείξουμε όλα αυτά που είπαμε, τα καλώς κείμενα τα δικά μας και τα καλώς κείμενα της Δημοτικής Αρχής. Ουδέποτε ήμασταν σε όλη αυτή τη διάρκεια της Δημοτικής Αρχής, δεν μιλήσαμε με καταστροφολογικό λόγο, έτσι. Τα σωστά τα αναδείξαμε, τα στηρίζαμε, τα ψηφίζαμε. Πολλά γενικά. Ταλέντα, ας πούμε, τα είχατε ψηφίσει πρώτη φορά που ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά διαφοροποιηθήκατε. Αυτό επειδή είναι μια υπόθεση που απασχόλησε και τον προεκλογικό λόγο και από δημοσιογράφους μπαίνανε και κάποιοι που παίζουν το ρόλο του δημοσιογράφου ή προσπαθούν να αποτυπώσουν και να μεταφέρουν τη γνώμη. Και συγκεκριμένα δεν έχω πρόβλημα να με το πω. Ο κύριος Νομάρχης, ο πρώην Νομάρχης, ο κύριος Ιωάννου, που είναι και συνεργάτης σας εδώ, δυστυχώς μπερδεύονταν. Προσπαθούσε να κατηγορήσει για ταλέντ τον κύριο Νίτσα, την ανάπτυξη τώρα, όχι οφείλω να το πω, να κατηγορήσει την ανάπτυξη τώρα που ψήφισε ταλέντ ως καταστροφικό έργο. Κάτι που η ανάπτυξη τώρα έχει πει ξεκάθαρα και το ξαναλέω για άλλη μια φορά τώρα για να κλείσουμε εδώ πέρα, ότι εμείς ψηφίσαμε αφού ο κύριος Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα φέρει τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Δεν τα έφερε, γι' αυτό αποσύραμε, προσέξτε λίγο, όχι για το έργο. Δεν έφερε τα επικαιροποιημένα στοιχεία για να δούμε αν αυτό είναι ζημιογόνο ή όχι για τους δημότες. Αλλά αντιθέτως δεν είδαμε ευαισθησία να πει στον Δήμαρχο, γιατί κύριε Δήμαρχε ζημιώνετε τόσα εκατομμύρια τους πολίτες. Αλλά καρτ δημοσιογραφία, δυστυχώς είχαμε και τέτοια. Είχαμε και τέτοια, όχι. Επειδή είμαστε λέμε τα σίκα-σίκα. Είμαστε όμως στο κλείσιμο της εκπομπής. Ναι, αν ο κύριος Ιωάννου θέλει να παρεύει. Εγώ το είπα και στο debate. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε πράγματα, αλλά να τα στηρίζουμε. Δηλαδή, έφταιγε η ανάπτυξη τώρα που ζητούσε τα επικαιροποιημένα στοιχεία, αλλά δεν έφταιγε ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Οφείλουμε να τα πούμε για όλα τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί εκφέρουν πολιτική άποψη και λόγο. Και οφείλω να είμαι ξεκάθαρος ότι στον πολιτικό λόγο κρινόμαστε όλοι.
Και εγώ είμαι εδώ για να κριθώ και γι' αυτό και δίνω τη δυνατότητα. Όλοι κρινόμαστε, προφανώς. Ναι, δίνω τη δυνατότητα σε όλους να με κρίνουν για αυτά που λέω και που κάνω σε όλη μου τη ζωή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίτσα, που σήμερα ήσασταν εδώ στην πρώτη σας δημόσια τοποθέτηση, ραδιοφωνική συνέντευξη μετά τις εκλογές. Απαντήσατε σε όλα τα ζητήματα που σας έθεσα με σαφήνεια. Δεν αποφύγατε κανένα ερώτημα. Να ευχηθούμε καλή και επικοδομητική αντιπολίτευση στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ορκομοσία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει γύρω στις 15 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε την ορκομοσία. Καλή και παραγωγική θητεία να έχετε, πάντα προς όφελος των συμφερόντων των δημοτών της πόλης. Εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ανάπτυξη τώρα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της μείζωνος αντιπολίτευσης, να το πούμε και σωστά, αυτοδιοικητική ορολογία. Θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θέλουμε να αναδείξουμε όλα αυτά που είπαμε προεκλογικά και είναι εδώ και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα αναδείξουν αν πραγματικά αυτά που λέγαμε προεκλογικά ίσχυαν ή όχι, και ακόμη και οι προτάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ας μην κλείνοντας τώρα, βέβαια ανοίγω ένα κεφάλαιο, το ζήτημα και πραγματικά εγώ θα ήθελα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το αναδείξουν. Δεν μπορεί να περνάει έτσι στον ντούκου η απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Τμήματος, ο κύριος Σωτηρόπουλος, στον κύριο Μπάρκα. Το αναδείξαμε. Νομίζω ότι. Αλλά δεν είδαμε αντίδραση από κανέναν. Κοιτάξτε, η μόνη παράταξη και η μόνη. Βγάλατε εσείς. Ναι. Γι' αυτό χαιρόμαστε για την παρουσία της ανάπτυξης τώρα στα τοπικά δρόμενα. Εμείς το λέγαμε και το λέμε, ότι δυστυχώς κάποιοι δεν ακούνε και κάποιοι κάνουν αντιπολίτευση αλλά κάρτε θα τη χαρακτηρίζα, ή όταν έρχεται ένα θέμα προσπαθούν να καρποθούν και αυτοί κάποιο όφελος. Εμείς δεν το κάνουμε για το όφελος. Το όφελος για μας είναι όχι να το εισπράξει η ανάπτυξη τώρα, αλλά να το εισπράξουν οι πολίτες. Και σε αυτό το ζήτημα, ενώ έχουμε πει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε ζητήσει, έχουμε παρακαλέσει τη Δημοτική Αρχή να ξαναέρθει το θέμα ξανά πίσω, να φύγει από το γραφείο του Υπουργού η μεταφορά του τμήματος. Στην κρίση του είναι. Ναι, να ξαναγυρίσει πάλι στη βάση, γιατί έχουμε νέα επικαιροποιημένα στοιχεία με την είσοδο παραπάνω φοιτητών. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία. Μα καμία και παρέμβαση. Δεν έχουν αλλάξει και οι αποφάσεις των καθηγητών. Καμία παρέμβαση από τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Γιαννάκη, που ήταν εντελώς αδιάφορο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Καμία παρέμβαση του νυν βουλευτή, του κύριου Κυριάκη, σε αυτά τα λεγόμενα. Δηλαδή, ορθά κοφτά, ο πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Τμήματος είπε κάποια πράγματα. Όχι, καμία παρέμβαση. Ο κύριος Σωτηρόπουλος να πήγε χθες. Καμία παρέμβαση της νομαρχίας, της περιφέρειας. Καμία παρέμβαση του Δήμου. Αλλά όλοι σκέφτονται τα συμφέροντα των δημοτών. Αλήθεια, πού ήταν όλοι αυτοί? Αν ήταν όμως προεκλογικά, ενδεχομένως μπορεί να εμφανίζονταν και με σημαίες. Εμείς είμαστε εδώ, αυτό λέμε, ότι η ανάπτυξη τώρα έχει έρθει για να μείνει. Δεν παίζει ρόλο αν είναι ο Νίτσας, αν είναι ο Ανεμοζάλης ή ο κύριος ή οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του επικεφαλής σε αυτή την ομάδα. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι ιδέες και οι απόψεις, η διάθεση προσφορά να κυριαρχήσουν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην τοπική κοινωνία. Εμείς εκλέγουμε 6 δημοτικούς συμβούλους, 17 τοπικούς συμβούλους, 3 προέδρους. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύνθεση αρκετά μεγάλη από ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο, που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο. Θα ενεργοποιήσουμε, όπως είπα, και άλλα 30 άτομα που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, και μέσα από αυτή την σύνθεση θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τη Δημοτική Αρχή και να μιλήσουμε με την κοινωνία. Μάλιστα. Και να εξηγήσουμε τη δική μας πρόταση, που είναι τελείως διαφορετική από αυτή την πρόταση που είδαμε. Κύριε Νίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και εδώ είμαστε για να. Και θα τα ξαναπούμε αναμφίβολα.